Σε νέο παραλήρημα προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά από την Αγία Σοφία. Εξήγηλε μεταξύ άλλων ότι θα δώσει δωρεάν φυσικό αέριο για ένα χρόνο και ότι τα τουρκικά αυτοκίνητα TOGG θα κατακλείσουν τις διεθνείς αγορές. Τα γένια του ευλόγησε για την πολιτική του στις επιχειρήσεις και την ενέργεια από την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από την προσευχή για την γιορτή του Ιντ Αλ Φίτρ. Αναφερόμενος στα αποθέματα αερίου της Μαύρης Θάλασσας, είπε ότι από τώρα οι σεισμικές έρευνες και οι εργασίες γεώτρησης συνεχίζονται. Σε αυτό το σημείο τα αποθέματα και η παραγωγή αναμένεται να αυξηθούν. Εκτιμάται ότι έχουν ανακαλυφθεί περίπου 710 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθεμάτων φυσικού αερίου σε υπεράκτια κοιτάσματα, κυρίως στο πεδίο Σακάρια το 2020 και στο γειτονικό κοίτασμα Καϊκούμα 1 πέρσι. Σε ό,τι αφορά δε την πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνησή του παραγωγή της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας TOGG, τόνισε ότι όλος ο κόσμος θα δει ότι η TOGG δεν είναι μόνο εθνική, αλλά και διεθνής μάρκα. Κάθε μέσο για να προσελκύσει τις ψήφους των Τούρκων πολιτών επιστρατεύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρουσίασε χθες νέο οικονομικό μοντέλο, υποσχέθηκε αεροπλανοφόρα και drones, αλλά και δωρεάν φυσικό αέριο για όλους. Θα παρέχουμε δωρεάν φυσικό αέριο για οικιακή κατανάλωση μέχρι 25 κυβικά μέτρα μηνιαίως για ένα έτος, δήλωσε ο Ερντογάν στα εγγένεια ενός χερσαίου λιμένα φυσικού αερίου στη βόρεια επαρχία Ζόγκουλντακ. Το απεριόριστο φυσικό αέριο για όλη την οικιακή κατανάλωση θα είναι δωρεάν για το επόμενο μήνα, συμπλήρωσε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος ηγέτης έχει προωθήσει τα ενεργειακά κοιτάσματα ως λύση στα οικονομικά προβλήματα της χώρας, τα οποία επιδεινώνονται από τα υψηλά κόστη που καταβάλει για την εισαγωγή ενέργειας σε ξένο νόμισμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.